με τη σημερινή ακολουθία, αγαπητοί μου αδελφοί, η οποία είναι η πρώτη ακολουθία της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και στην πραγματικότητα είναι ο όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας, γιατί κάθε απόγευμα ψάλλουμε τον όρθρο της επόμενης ημέρας. Αρχίζει επομένως η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Έχουμε την είσοδο σε αυτή την ευλογημένη εβδομάδα. Λέγεται Αγία και Μεγάλη, διότι πραγματικά Άγια και Μεγάλα είναι τα γεγονότα τα οποία έγιναν κατά την εβδομάδα αυτή. Όταν όμως δούμε συνολικά την περίοδο αυτή της Μεγάλης Εβδομάδος, τότε θα διαπιστώσουμε ότι είναι μια πολυθεματική εβδομάδα, που σημαίνει δεν έχει ένα θέμα, έχει πολλά θέματα. Εάν συγκρίνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα με την διακαινήσιμο μετά το Πάσχα, θα δούμε ότι υπάρχει αυτή η διαφορά. Η εβδομάδα μετά την Ανάσταση του Χριστού είναι μονοθεματική εβδομάς. Έχει δηλαδή ένα και μοναδικό θέμα, το θέμα της Αναστάσεως του Χριστού. Ενώ εδώ την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα τα θέματα είναι ποικίλα. Για παράδειγμα, σήμερα μας υπενθυμίζει η Εκκλησία μας το μακάριο Ιωσήφ στην Παλαιά Διαθήκη, τον Πάγκαλο, ο οποίος βρέθηκε σε μεγάλη δυσκολία και αντιμετώπισε όλον εκείνον τον πειρασμό με την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Είπε, πώς ποιήσω το ρήμα τούτο των πονηρών ενώπιον του Θεού μου και αμαρτήσουμε. Αύριο, που είναι ο όρθρος της Μεγάλης Τρίτης, μας υπενθυμίζει η Εκκλησία μας τις 10 παρθένες και κυρίως προτείνει τις 5 παρθένες που ήταν έτοιμες για να δεχθούν τον εμφύο και να εισέλθουν μαζί του εις τους γάμους. Αυτό δείχνει την ενότητα και την ετοιμότητα μάλλον την οποία πρέπει να έχουμε για τη συνάντηση με τον Χριστό. Είναι μεγάλο γεγονός να συναντήσει κανείς τον Χριστό. Αλλά για να συναντήσει τον Χριστό χρειάζεται μια προετοιμασία πολύ μεγάλη. Την επόμενη ημέρα, δηλαδή τη Μεγάλη Τετάρτη, όπως ψάλλουμε τον όρθρο τη Μεγάλη Τρίτη, ψάλλουμε και ενθυμούμαστε την πόρνη γυναίκα. Εδώ φαίνεται η μετάνοια, η αμαρτία και η μετάνοια. Καταλαβαίνει η γυναίκα αυτή ότι διέπραξε πολύ μεγάλη αμαρτία, αλλά ξέρει και την αγάπη του Θεού και στρέφεται με έμπρακτες ενέργειες, χωρίς λόγια, άφωνη στην πραγματικότητα και ασπάζει τα πόδια του Χριστού, τα πλένει με τα μοίρα και τα σφουγγίζει με τα μαλλιά της. Μετά τη Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα, που είναι η εορτή της Μεγάλης Πέμπτης, μας υπενθυμίζει η Εκκλησία 4 μεγάλα γεγονότα. Το ένα γεγονός είναι ο νηπτήρας που έπλυνε τα πόδια ο Χριστός των μαθητών. Μετά είναι ο μυστικός δείπνος. Είναι η υπερφής προσευχή την οποία έκανε στη Γεθσημανή και η προδοσία του Ιούδα. Υπάρχει ενότητα μεταξύ αυτών των τεσσάρων γεγονότων, γιατί με τον νηπτήρα ουσιαστικά δηλώνεται η κάθαρση του ανθρώπου που γίνεται με το Άγιο Βάπτισμα, που καθαρίζεται η καρδιά του ανθρώπου με το Άγιο Βάπτισμα και συμμετέχει μετά στο μυστικό δείπνο που είναι η Θεία Ευχαριστία και ακολουθεί η μεγάλη προσευχή την οποία απευθύνει κανείς τον Πατέρα. Άρα συνδέονται πάρα πολύ στενά το βάπτισμα με τη Θεία Λειτουργία και με την προσευχή και αγωνιζόμαστε να μην καταλείψουμε και να προδώσουμε το Χριστό. Την επόμενη ημέρα, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, που είναι εορτολογικά η Μεγάλη Παρασκευή, εορτάζουμε και μας υπενθυμίζει η Εκκλησία το Σταυρό, τα πάθη και το Σταυρό και το θάνατο του Χριστού, που δείχνει τη μεγάλη αγάπη του Χριστού για μας. Και την επόμενη μέρα, την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, που στην πραγματικότητα είναι όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου, εορτάζουμε την αποκαθήλωση και την ταφή του Χριστού και την εισάδου κάθοδον της ψυχής του Χριστού μαζί με τη θεότητα. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πολλά τα θέματα τα οποία μας προβάλλει η Εκκλησία κάθε μέρα. Όμως, ενώ είναι μια πολυθεματική εβδομάδα, στην πραγματικότητα είναι μια μονοθεματική. Έχει ένα και μοναδικό θέμα. Και αυτό το μοναδικό θέμα είναι η σχέση μας και η επικοινωνία με τον Χριστό. Δηλαδή αυτά τα οποία θα δούμε
και θα παρουσιάζονται μετά για τροπάρια και τα αναγνώσματα. Αυτά όλα πρέπει να γίνουν ενιαίος τρόπος δικός μας, να γίνουν τρόπος ζωής και να ενοποιηθούν μέσα μας, όχι διαδοχικά, αλλά με έναν ευλογημένο και ενιαίο τρόπο. Δηλαδή, πάντοτε στη ζωή μας να έχουμε την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Χριστού, ότι μας βλέπει, μας παρακολουθεί, βλέπει τις πράξεις μας, παρακολουθεί και συγχρόνως μας προστατεύει, όταν ζητάμε μάλιστα και τη βοήθειά Του. Και βεβαίως πρέπει να έχουμε μνήμη θανάτου, δηλαδή μέσα μας να μας απασχολεί πάρα πολύ, επειδή η ζωή μας είναι πολύ σύντομη και δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει το τέλος μας, πότε θα φύγουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γιατί μετά την κοίμησή μας, όταν η ψυχή βγαίνει από το σώμα, συναντάμε τον Χριστό και πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε μέρα και κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Και βεβαίως πρέπει να προετοιμαζόμαστε πάντοτε με το Άγιο Βάπτισμα, τα δώρα του Αγίου Βαπτίσματος, να ανανεώνουμε τη χάρη του βαπτίσματος με τη μετάνοια και να κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού και να έχουμε μέσα στην ψυχή μας πάντοτε την ετοιμότητα να μην εγκαταλείψουμε και να μην προδώσουμε το Χριστό. Και πάντοτε βεβαίως στη ζωή μας να σταυρωνόμαστε κάθε μέρα από αγάπη για τον Χριστό, να σταυρώνουμε τα πάθη μας, να σταυρώνουμε τις επιθυμίες μας, να σταυρώνουμε τις σκέψεις μας και να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ζούμε εν Χριστώ, σταυρωνόμενοι καθημερινά και να γίνεται αυτή η εσωτερική Ανάσταση. Βλέπετε, όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα ζούμε ενιαίως κάθε μέρα στη ζωή μας. Οπότε η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα μας προβάλλει, η Εκκλησία προβάλλει μπροστά μας ένα τρόπο ζωής, πώς να ζούμε, πώς να είμαστε σωστοί χριστιανοί, όχι απλώς βαπτισμένοι, αλλά και πώς να ζούμε σύμφωνα με τη χάρη του βαπτίσματος, τηρούντες τις εντολές του Χριστού. Γι' αυτό ας ευχηθούμε να είναι ευλογημένη αυτή η είσοδός μας στην Αγία και Μεγάλη αυτή εβδομάδα, να συμμετέχουμε στην Εκκλησία και να βλέπουμε όλα εκείνα τα οποία μας προβάλλει η Εκκλησία, αλλά κυρίως και προπαντός να αγωνιζόμαστε ώστε αυτά να τα ζούμε κάθε μέρα, όχι τη Μεγάλη Εβδομάδα, σε όλη τη ζωή μας, ενιαίως, και η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα να γίνει πραγματικά τρόπος σκέψεως, τρόπος επιθυμίας και τρόπος ζωής. Αμήν.